Wie alle wussten. Wie alle wissen. Γεια και χαρά και πάλι. Θα θυμάστε που την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για την ψηφιοποίηση ενός αναλογικού ηχητικού σήματος. Ας θυμίσουμε δύο πραγματάκια. Η ψηφιοποίηση γίνεται στον AD converter, δηλαδή στον μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό σήμα. Γίνεται σε δύο βασικά στάδια. Στην ψηφιοποίηση στο χρόνο, όπου βασικό ρόλο παίζει ο ρυθμός δειγματοληψίας, θα θυμάστε ίσως το 44,1 kHz που χρησιμοποιούμε, και η ψηφιοποίηση κατά πλάτος. Στην ψηφιοποίηση κατά πλάτος που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά, έχουμε κάποια σκουπιδάκια τα οποία παραμένουν, επειδή ο μετατροπέας δεν μπορεί να μετρήσει όλες τις πιθανές τιμές του σήματος. Πριν όμως ξεκινήσουμε να λέμε οτιδήποτε παραπέρα για την ψηφιοποίηση, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι οριστικά. Έχετε ακούσει, και το αναφέρουμε συνέχεια, την περίφημη λέξη κυματομορφή. Τι είναι τέλος πάντων αυτή η κυματομορφή? Για όσους δεν έχουν καταλάβει ακριβώς περί τίνος πρόκειται, τότε αρκεί μία απλή κίνηση. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα editing ήχου, όπως για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε το Cubase, το Soundforge, το Wavelab ή το Peak ή οποιοδήποτε άλλο. Εισάγετε ένα αρχείο από κάποιο CD και κοιτάξτε στην οθόνη σας. Το ψαροκόκαλο που εμφανίζεται είναι ακριβώς αυτό που ονομάζουμε κυματομορφή. Επιστρέφοντας στο ρυθμό δειγματοληψίας, ας υπενθυμίσουμε ότι 44.100 Hz σημαίνει 44.100 δείγματα το δευτερόλεπτο. Ή, αν θέλετε να το πούμε αλλιώς, σημαίνει ένα δείγμα κάθε 23 μικροδευτερόλεπτα. Μεγαλύτερος ρυθμός δειγματοληψίας σημαίνει πολύ καλύτερη προσέγγιση της αυθεντικής κυματομορφής. Ας πάμε όμως τώρα στην ψηφιοποίηση κατά πλάτος. Εκεί, βασικό ρόλο, θα έχετε ακούσει για αυτά, παίζουν τα beats. 8, 16, 24 τώρα πια beats. Τι κάνουν αυτά? Είναι στην πραγματικότητα ο συνδυασμός των αριθμών με τους οποίους μπορούμε να αναπαράγουμε το πλάτος μιας κυματομορφής. Όσα περισσότερα είναι τα beats ενός μηχανήματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυναμική περιοχή του ήχου τον οποίο θέλουμε να ψηφιοποιήσουμε. Τι είναι η δυναμική περιοχή? Είναι η απόσταση, ας την πούμε απόσταση, μεταξύ του χαμηλότερου σε ένταση και δυνατότερου ήχου τον οποίο μπορεί να καταγράψει το μηχάνημα. Αυτή η δυναμική περιοχή είναι που κάνει τη μουσική και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Φανταστείτε μόνο μια κλασική ορχήστρα να παίζει τα πολύ χαμηλά σε ένταση και τα πολύ δυνατά θα έπρεπε να είναι σε ένταση σημεία ενός κομματιού στην ίδια ακριβώς ένταση. Η μαγεία θα χανόταν τελείως. Τελικά, αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο η μάλλον τεχνοκρατική διαδικασία της ψηφιοποίησης, όσο το γιατί τελικά την θέλουμε. Γιατί πλέον αποθηκεύουμε ψηφιακά τον ήχο μας. Η απάντηση είναι μάλλον απλή, αν σκεφτείτε ότι 74 λεπτά μουσικής μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα δισκάκι στο μέγεθος του CD. Πολύ βασικό ρόλο στο γιατί θέλουμε να ψηφιοποιούμε τον ήχο παίζει και το γεγονός ότι η επεξεργασία του, όταν πια ο ήχος είναι ψηφιακός, είναι πάρα πολύ εύκολη. Θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα με όσο το δυνατό απλούστερο τρόπο. Σκεφτείτε το περίφημο delay effect. Όλοι ξέρουμε, φαντάζομαι, τι είναι. Είναι το εφέ κατά το οποίο μία φωνή ή ένα σόλο κιθάρας επαναλαμβάνεται, δημιουργώντας την αίσθηση του βάθους, της επανάληψης ή όπως θέλετε πείτε το. Τι συνέβαινε λοιπόν παλιότερα? Το delay δημιουργούταν με ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που αναλάμβανε την κυματομορφή, σε μορφή ρεύματος φυσικά, μέσα στα καλώδια, να την επαναλάβει και τελικά να τη στείλει στα ηχεία μας. Τώρα πια αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο. Τώρα πια χρειάζεται μόνο ένας υπολογιστής με κενές θέσεις μνήμης. Τα δείγματα παγιδεύονται μέσα στη θέση μνήμης και απελευθερώνονται λίγο αργότερα, βγαίνοντας από τον υπολογιστή, δίνοντας έτσι την αίσθηση της επανάληψης. Με αυτά θα κλείσουμε εδώ το σύντομο ταξίδι μας στην ψηφιοποίηση του ήχου.
Την επόμενη φορά μείνετε μαζί μας στο Art Uberales για να μιλήσουμε για τις ανακλάσεις και γενικότερα τη συμπεριφορά του ήχου μέσα σε κλειστούς ή ακόμα και ανοιχτούς χώρους. Ως την επόμενη φορά, ακούστε τις αγαπημένες σας μουσικές. Γεια και χαρά!